Η κυρία Μαρία Γρογιάννη μας κάνει τη χαρά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είναι η ώρα που ετοιμάζεστε να πάτε στο νοσοκομείο στην Οίκαια? Ναι, ναι, ακριβώς. Να ρωτήσει κανείς την απλοϊκή ερώτηση, πώς πάνε τα πράγματα? Δυστυχώς δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και η κατάσταση στο νοσοκομείο της Νίκαιας, όπως και στα υπόλοιπα νοσοκομεία από ό,τι πληροφορούμαστε, είναι άσχημη, μπορούμε να πούμε εκρηκτική. Γιατί έχουμε αύξηση εισαγωγών και νοσηλευόμενων προφανώς με COVID. Έχουμε την πρόσφατη μετατροπή της μίας από τις τρεις παθολογικές κλινικές σε τμήμα COVID την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία ήδη γέμισε. Και στην τελευταία εφημερία έγιναν εισαγωγές ασθενών με COVID σε χώρο που δεν ήταν προορισμένος από την αρχή για να νοσηλεύσει COVID, μεταφέροντας όπως τους ασθενείς στις πέντε τα ξημερώματα. Και όλο αυτό φυσικά χωρίς να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση σε προσωπικό. Και θα δω ότι αυτή η κατάσταση υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία, γιατί πληροφορούμαστε ότι και το Τζάνιο αυτή τη στιγμή νοσηλεύει 100 ασθενείς με COVID. Έχουν μετατραπεί 4 τμήματα σε COVID. Το Αττικό που εφημέρευε χθες είναι ασφυκτικά γεμάτο. Και πληροφορηθήκαμε χθες για έγγραφο της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας που ζητάει να μετατραπούν ακόμα περισσότερα κρεβάτια σε COVID. Και βέβαια παράλληλα είναι και το θέμα, οι ΜΕΣ είναι γεμάτες. Είναι και το θέμα το πώς μπορεί κανείς να σφραγίσει ένα νοσοκομείο από την παρήσφυση του ιού, κυρία Γρογιάννη. Κοιτάξτε, εμείς αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι είμαστε ένα χρόνο από τη διαπίστωση του πρώτου κρούσματος στην Ελλάδα και είμαστε σε χειρότερη κατάσταση σε σχέση με πέρυσι στα νοσοκομεία. Και θεωρούμε ότι αυτό συμβαίνει γιατί η κυβέρνηση δεν μας άκουσε, δεν άκουσε τις εκκλήσεις των νοσοκομειακών γιατρών εδώ και ένα χρόνο. Που ζητάμε ενίσχυση σε προσωπικό, ζητάμε να έρθει όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός και δεν θα κουραστούμε να το λέμε ότι ζητάμε να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας, γιατί είναι κρίσιμο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν αξιοποιηθεί όλες οι δυνατότητες στη μάχη της πανδημίας. Υπάρχουν ιδιωτικά νοσοκομεία που έχουν σύγχρονο εξοπλισμό, έχουν κρεβάτια, έχουν προσωπικό, έχουν χώρους που πρέπει να ενταχθούν στο κρατικό σχεδιασμό πριν να είναι αργά. Και όσον αφορά το πώς μπορεί να σφραγιστεί ένα νοσοκομείο από τον ιό, όντως υπάρχει διασπορά του ιού μέσα σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου. Και εδώ φαίνονται και χρόνιες παθογένειες του συστήματος. Που αυτή τη στιγμή φαίνονται πιο έντονα λόγω της πανδημίας. Δηλαδή όταν υπάρχουν θάλαμοι με 6 και 10 κρεβάτια, όπως φαντάζεστε, αν ένας ασθενής κολλήσει, η διασπορά γίνεται παντού. Ή όταν υπάρχουν μία ή δύο νοσηλεύτριες στη βάρδια και είναι απαραίτητη παρουσία συνοδού για να εξυπηρετήσει τον ασθενή, γιατί δεν μπορεί να το κάνει το προσωπικό όταν υπάρχουν 50 ασθενείς. Και η αναλογία είναι ένα ασθενή. Οι συνοδοί που έρχονται, κυρία Γρογιάννη, έχετε μια εικόνα. Οι συνοδοί που έρχονται και επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο. Κάνουν rapid test, έχουν μέρη προστασία, συνυπάρχουν όλοι μαζί οι συνοδοί σε ένα δωμάτιο με 5, 10, 6, 3 ασθενείς. Οι συνοδοί οι οποίοι έρχονται πρέπει να έχουν αρνητικό τεστ. Καταλαβαίνετε ότι όταν σε ένα θάλαμο είναι 10 ασθενείς, αντίστοιχα θα είναι και 10 συνοδοί. Και φυσικά μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει αυτό, αν για παράδειγμα ο συνοδός αναγκάζεται να μετακινηθεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία είναι ασφυκτικά γεμάτα και κινδυνεύει καθημερινά να κολλήσει, ή αν δουλεύει σε κάποιο χώρο δουλειάς που δεν τηρούνται τα μέτρα προστασίας και επίσης είναι καθημερινά σε κίνδυνο. Και πολλές φορές οι συνοδοί δεν είναι ένας, αλλά είναι τρεις ή κάνουν βάρδιες. Ναι, και αυτό είναι επίσης λογικό σε ένα βαθμό. Όταν δεν μπορεί το δεν υπάρχει συνοδός, θα πρέπει η καλύτερη νοσηλεύτρια να κάνει όσα θα κάνει ένα συνοδός, ένα συγγενής. Γιατί και ένας ασθενής, ο οποίος είναι ανήμπορος στο κρεβάτι, πρέπει να φάει, να πάρει το φάρμακό του. Και αν δεν μπορεί ο ίδιος, ποιος θα το κάνει? Ακριβώς, ακριβώς. Και εμείς αυτό που πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να γίνει είναι να υπάρχει όλο το απαραίτητο προσωπικό για να μπορεί να καλύψει και αυτές τις ανάγκες των ασθενών. Γιατί δεν είναι όλοι, δεν έχουν καταρχήν όλοι οι ασθενείς συνοδούς, δεν μπορεί οι ασθενείς να επαφείονται στο αν θα υπάρξει κάποιος να τους εξυπηρετήσει. Αλλά με το υπάρχον προσωπικό, το οποίο όχι μόνο αυξάνεται, αλλά μεταφέρεται, μειώνεται, συνταξιοδοτείται, δεν μπορούν να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Και τέλος, κύριε Γρογιάννη, στο δικό σας νοσοκομείο, Γενικό Κρατικό Νίκαιας, οι εμβολιασμοί του ιατρικού προσωπικού πώς προχωρούν? Έχουν εμβολιαστεί οι συνάδελφοί σας? Κοιτάξτε, έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού. Εμβολιάζονται και περισσότεροι στην πορεία. Όπως ξέρετε, το νοσοκομείο, όπως και τα υπόλοιπα νοσοκομεία, είχαν επιφορτιστεί και με το έργο των εμβολιασμών του γενικού πληθυσμού και εξακολουθούν να είναι επιφορτισμένοι. Και εμείς επιμένουμε ότι πρέπει επιτέλους να πάρθουν μέτρα και να αποφορτιστούν τα νοσοκομεία από τους εμβολιασμούς, γιατί είναι επικίνδυνο και για τον πληθυσμό που έρχεται, τον υγιή, το να συγκροτίζεται και με γιατρούς και με
ασθενείς του νοσοκομείου, αλλά και με γιατρούς οι οποίοι την προηγούμενη μέρα μπορεί να έχουν περιθάλψει κάποιον ασθενή. Θεωρούμε ότι ο εμβολιασμός πρέπει να φύγει από τα νοσοκομεία, πρέπει να πάει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, εκεί πέρα που είναι η θέση του, και να ενισχυθεί πρωτοβάθμια με προσωπικό. Κύριε Χρογιάννη, ευχαριστούμε την παρουσία στην εκπομπή, τις σκέψεις που μοιραστήκατε. Με τους ακροατές μας, καλή σας βάρδια. Ευχαριστώ.